Καλησπέρα σας. Εκτάκτως στις αντιθέσεις, απόψε φιλοξενούμε την πρόεδρο επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρίως όμως φιλοξενούμε έναν πολιτικό πρώτης γραμμής, ο οποίος με πολύ πάθος, χωρίς φόβο, τοποθετείται στα δημόσια πράγματα της χώρας και διεκδικεί μία άλλη γραμμή πλεύσης, ένα άλλο αποτύπωμα σε αυτό που ορίζουν πολλοί ως τη συνήθη πολιτική συμφωνία. Κυρία Κωνσταντοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαστε ούτως ή άλλως σε προεκλογική παρατεταμένη χρονιά. Μπροστά μας έχουμε έναν πρόδειλο σταθμό ευρωεκλογές και εκλογές αυτοδιοικητικές. Κάτω μάλλον ήτον είναι και χρονιά εθνικών εκλογών. Τώρα Μάιο ή Οκτώβριο θα δούμε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως ευθύς εξ αρχής για έναν άνθρωπο που έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου τις πολιτικές εξελίξεις του πρώτου εξαμήνου του 2015. Το αφήγημα 2019 ότι ζούμε τους πρώτους μήνες εκτός μνημονίων, κατά τη μία εκδοχή με πολύ ζόρι για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, κατά την άλλη εκδοχή όχι ακριβώς εκτός μνημονίων, υπό επιτήρηση. Σας καλύπτει? Εμείς από το καλοκαίρι, όταν προετοιμαζόταν αυτή η προπαγανδιστική νέα εκστρατεία εξαπάτησης, είπαμε καθαρά στις 21 Αυγούστου όχι απλώς δεν τελειώνουν τα μνημόνια, αλλά αντίθετα εισερχόμαστε στη χειρότερη, στην πιο σκοτεινή μνημονιακή περίοδο, ακριβώς γιατί είναι η περίοδος αυτή και τη ζούμε από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα, που δεν βαφτίζεται μνημόνιο, είναι καραμνημόνιο, έχει όλους τους μηχανισμούς επιβολής και υποδούλωσης των πολιτών. Πριν από λίγες ημέρες μόνο είχαμε και την επανάληψη των διαδικασιών του Eurogroup, της έγκρισης και μη έγκρισης της δόσης, των εκβιασμών σε σχέση με την νομοθέτηση και ούτω καθεξής, ώστε είναι πασίδηλο ότι έχουμε μνημόνιο και θα έχουμε μέχρι να το ανατρέψουμε. Και αν ο ελληνικός λαός δεν θέλει να ζει υπό το μνημονιακό ζυγό, πρέπει να διώξει, να πετάξει στη θάλασσα όλους αυτούς οι οποίοι επέβαλαν τα μνημόνια και κέρδισαν από αυτά και απομυζούν τις ζωές των πολιτών εφαρμόζοντας μνημόνια, συμπεριλαμβανομένων δυστυχώς των κυβερνώντων σήμερα που αποδείχθηκαν οι χειρότεροι των χειρότερων μνημονιακών. Η επικοινωνιακή εκστρατεία του «Βγήκαμε δήθεν από το μνημόνιο» στήχησε και πολύ σοβαρά στη χώρα, γιατί θα μου επιτρέψετε να το θυμίσω, είναι μια τραυματική εμπειρία. Κάηκαν 100 άνθρωποι και πνίγηκαν το καλοκαίρι στο Μάτι, γιατί όλος ο κρατικός μηχανισμός και όλη η κυβερνητική δομή, αν μπορεί έτσι να βαφτιστεί, αντί να ασχολείται με τους πολίτες και την προστασία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας τους, ασχολείται με το πώς θα εξυφάνει το προφίλ του Τσίπρα που μας έβγαλε δήθεν από τα μνημόνια. Κατά καλό καιρό ασχολούνταν με τις βραβεύσεις Τσίπρα για την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών και με τις φιέστες για την έξοδο από τα μνημόνια. Και εγκατέλειψαν τους πολίτες να καούν ζωντανοί όπως δεν καίγεται και δεν πεθαίνει άνθρωπος ούτε στον πόλεμο. Άρα, κατά τη γνώμη σας, είναι ένα πλαστό δίλημα. Το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι, αν παρόλα αυτά βλέπετε ότι οδηγούμαστε σε ένα διληματισμό της κοινωνίας, σε ένα κακέκτυπο λένε κάποιοι, σε ένα νέο διπολισμό λένε κάποιοι άλλοι, μεταξύ Τσίπρα, Μητσοτάκη, Μητσοτάκη, Τσίπρα. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Σαχίνη, θα σας το πω πάρα πολύ καθαρά. Ο καλύτερος σύμμαχος του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και ο καλύτερος σύμμαχος του Τσίπρα είναι ο Μητσοτάκης. Ο ένας κάνει δουλειά για τον άλλον και μαζί αποσκοπούν στο να χτίσουν ένα νέο δικοματισμό όπου θα εμφανίζονται στους ρόλους των δύο μονομάχων. Και δυστυχώς υπάρχει και ένα ολόκληρο σύστημα που παίζει αυτό το παιχνίδι. Τώρα, οι πολίτες στην συντριπτική τους πλειοψηφία απορρίπτουν και τον έναν και τον άλλον. Το πιστεύετε ότι απορρίπτουν? Απολύτως. Ή έχουν κουραστεί οι πολίτες από τις διαρκές αφηγήσεις ότι κάτι μπορεί να αλλάξει και προτιμούν έστω μικρά επιδόματα, θέλετε να τα πω,
μικρά βήματα σε μια πορεία που ούτως ή άλλως δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Και σας το λέω ευθέως, διότι ακούω πολύ κόσμο που λέει ότι κοντζάμι Ηνωμένο Βασίλειο και 3 χρόνια δεν μπορεί να ξεμπλέξει με το Brexit. Για φαντάσου εμείς. Εγώ θα σας απαντήσω πρώτα στο ερώτημά σας αν βολεύονται οι πολίτες με μικροεπιδόματα. Θα σας πω καθαρά ότι δεν θεωρώ ότι οι Έλληνες πολίτες ούτε εξαγοράζονται, ούτε πρόκειται να υποκύψουν σε αυτού του τύπου την εντός εισαγωγικών, σε αυτού του τύπου τα φιλοδωρήματα, ότι έχουμε μια κυβέρνηση μαφίας η οποία μοιράζει επιδόματα όπως μοίραζαν οι γκάνγκστερ τα δολάρια, δεν κάνει τους πολίτες ξαφνικά ούτε να αγαπήσουν αυτού του τύπου τις προδοτικές διακυβερνήσεις, ούτε να ενδώσουν από την άλλη πλευρά σε αυτό που εμφανίζεται ως δίθεν αντίπαλον δέος και είναι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, που πρόκειται να εφαρμόσουν ακριβώς τα ίδια και απλώς αναζητούν πρόσχημα για να εφαρμόσουν ακριβώς τα ίδια, με την έννοια ότι, ας πούμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο Μητσοτάκης ενώ όφιλε και πρόταση Μομφής να κάνει και κοινοβουλευτικό δημοψήφισμα να ζητήσει επιψηφισμένου νομοσχεδίου αφού δεν ζήτησε προηγουμένως και ενέργειες να κάνει για την ακύρωση, όχι απλώς δεν έκανε, αλλά τώρα προειδοποιεί ότι δήθεν δεσμεύεται από τη συμφωνία αυτή και θα την εφαρμόσει. Κατ' ουσίαν, για να επανέλθω σε αυτό που σας είπα αρχικά. Οι πολίτες δεν θέλουν ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Ο καθένας που μπορεί να επιλέξει, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, λέει, μα να βγει ο Μητσοτάκης, μα να βγει ο Τσίπρας. Πάντοτε ο διαγωνισμός είναι ποιος είναι ο χειρότερος και πάντοτε η επιλογή κατευθύνεται από τον φόβο και την απόρριψη του άλλου και όχι από την θετική επιλογή. Εμείς λοιπόν ως πλεύση ελευθερίας, εκείνο το οποίο λέμε στους πολίτες είναι για μια φορά να ψηφίσουν αυτό που πιστεύουν και όχι το μη χείρον, να μην μπουν στα διλήμματα που θέλουν να τους βάλουν και να συνειδητοποιήσουν το εξής, που αν το συνειδητοποιήσουμε όλοι θα αλλάξει συνολικά η κατάσταση. Το 2015 το 52% των πολιτών δεν ψήφισε. 48,5% απήχε παντελώς από τις εκλογές, ήταν αποχή ρεκόρ, μιλώ για το Σεπτέμβριο του 2015 και τις αντισυνταγματικές εκλογές που έγιναν τότε, και άλλο ένα 3,5% ψήφισε άκυρο ή λευκό. Μόνο 48% ψήφισαν και από αυτό το 48% το 6% ψήφισε κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η σημερινή Βουλή και οι 300 της σημερινής Βουλής εκπροσωπούν το 42% των εκλογέων. Μία μειοψηφία. Υπάρχει εκεί έξω που αν τη ρωτήσετε αυτή τη μειοψηφία τελικώς σήμερα αν θα ψήφιζε τα ίδια, οι πιο πολλοί θα σας πούν όχι. Υπάρχει όμως εκεί έξω μία ξεκάθαρη πλειοψηφία. Εκφράστηκε και στο όχι του δημοψηφίσματος, εκφράστηκε και στην αποχή του Σεπτεμβρίου του 2015 μία ξεκάθαρη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που δεν εκφράζεται και δεν επιλέγει αυτό που σήμερα συμβαίνει. Ποιο είναι το πρόβλημα και ποια είναι η πρόκληση? Αυτή η μεγάλη πλειοψηφία να εκφραστεί, να ενεργοποιηθεί, να μην πάει στην πάντα, να μην πάει στο περιθώριο που θέλουν να τη στείλουν και να μην πιστεί όπως προσπαθούν να την πείσουν ότι είναι μειοψηφία. Διότι εγώ μιλάω με ανθρώπους όλη την επικράτεια, περιδιαβαίνω την Ελλάδα καθέτος, οριζοντίως και με όλες τις, προς όλες τις κατευθύνσεις τακτικότατα. Η πλεύση ελευθερίας είναι σε ανοιχτή εξόρμηση στον κόσμο και στους πολίτες. Οι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν και δεν εκφράζονται έχουν ταυτόχρονα την αίσθηση ότι είναι μόνοι τους. Και εμείς είμαστε εδώ για να τους πούμε ότι δεν είναι μόνοι τους. Δεν έχουμε κομματικούς μηχανισμούς όπως τα κόμματα που κατέστρεψαν και καταστρέφουν τη χώρα. Δεν έχουμε παλαιοκομματικές μεθόδους και ιεραρχίες και γραφειοκρατίες όπως τα κόμματα που χρεοκόπησαν την πατρίδα μας και διέλυσαν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Έχουμε όμως την αποφασιστικότητα να πράξουμε αυτά που λέμε και να υπηρετήσουμε τη λαϊκή εντολή μέχρι τέλους και με κάθε κόστος. Όχι με κάθε αντίτιμο, με κάθε κόστος. Γιατί αυτό που πρέπει να γίνει για τη χώρα μας έχει κόστος.
Πρέπει να το αναλάβουμε οι πολίτες που είμαστε καθαροί, που δεν μας έχει στην τσέπη του και στο χέρι του και στη λίστα του οποιοδήποτε διαπλεκόμενος και που κίνητρό μας δεν είναι να απομυζήσουμε κάτι, να αποκτήσουμε κάτι μέσα από αυτήν την διαδικασία, αλλά αντίθετα να προσφέρουμε. Οι πιο πολλοί, κύριε Σαχίνη, οι πιο πολλοί πολίτες και οι πιο πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι, γιατί η αξιοκρατία είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Οι πιο πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι λένε δεν ασχολούμαι με την πολιτική, διότι δεν μπορώ να μπλέξω με αυτό το πεδίο ανυποληψίας και βρωμιάς. Και έχουν δίκιο, γιατί αυτή τη στιγμή η πολιτική είναι ένα πεδίο εξαιρετικά βρώμικο και εξαιρετικά διεφθαρμένο. Όμως, εάν συνεχίσουν οι πολίτες οι άξιοι, οι καθαροί που μπορούν να προσφέρουν να αυτοαποκλείονται, τότε το πεδίο αυτό μοιραία εκχωρείται και το λιμένονται οι ανάξιοι, τα λαμόγια, οι οπορτουνιστές. Αυτοί είναι ολίγες που μας κυβερνούν. Είναι εύκολο σήμερα να μιλάμε για μια πολιτική έξω από τα μνημόνια. Το επαναφέρω και θέλω να μου δώσετε και μια οπτική, γιατί είμαστε κοντά σε ευρωεκλογές. Όταν, σε επαναλαμβάνω, ο απλός κόσμος σου λέει ολόκληρο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να ξεμπερδέψει με την επιλογή που είχε για το Brexit. 3 χρόνια τώρα το πάνε και το φέρνουν. Θα σας πω καθαρά, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει κανείς που τολμάει να πει θα παραβιάσω τη λαϊκή εντολή και θα κάνω άλλο. Υπάρχει όλη αυτή η περιπετειώδης διαδικασία που δείχνει μια βαθιά, ένα βαθύ πρόβλημα δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και ένα βαθύ πρόβλημα δημοκρατικής αντίληψης στις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι είναι αδιανόητο να θεωρεί κανείς ότι μπορεί ο λαός να έχει δώσει συγκεκριμένη εντολή σε επίπεδο δημοψηφίσματος, μάλιστα, που είναι η πιο άμεση εντολή, αφορά συγκεκριμένο ερώτημα και να μην εφαρμοστεί ή πολύ περισσότερο να παραβιαστεί με τον τρόπο που έγινε στη χώρα μας. Το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου έχει 3 χαρακτηριστικά που μας αφορούν. Το πρώτο είναι ότι ο λαός απέρριψε με ηχηρό τρόπο τους μηχανισμούς και τα όργανα και τη γραφειοκρατία και την απολυταρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στοχοποιήθηκε γι' αυτό. Τους εμφάνισαν τους πολίτες και εκεί ως ακροδεξιούς και ως φασίστες και ούτω καθεξής. Δεύτερο χαρακτηριστικό. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο αντιδρά σε αυτό που ψήφισε ο λαός και ψάχνει τρόπο να το παρακάμψει. Και το βιώνουμε αυτό. Τρίτο χαρακτηριστικό. Σε εκείνη τη χώρα όμως δεν υπάρχει κανείς που τολμά έστω να ισχυριστεί ή να διανοηθεί ότι θα πει δεν θα σεβαστώ την λαϊκή εντολή. Αυτό που έγινε εδώ, δεν υπάρχει κανείς που εκεί τολμά να το προτείνει ή να το διανοηθεί. Τώρα, στη χώρα μας, είναι εφικτή μία πορεία εκτός μνημονίων για εμένα και για εμάς, στην Πλεύση Ελευθερίας, είναι επιβεβλημένη. Η εντός μνημονίων διαδικασία θα πει υποδούλωση. Εγώ αυτά τα θέματα τα έχω λύσει μέσα μου και ο καθένας πρέπει να αντιμετωπίσει συνειδησιακά και υπαρξιακά το ερώτημα. Θέλεις να ζήσεις δούλος ή θέλεις να ζήσεις ελεύθερος? Αν θες να ζήσεις δούλος, τα μνημόνια είναι η καλύτερη συνθήκη, με την έννοια ότι είναι μια παγιωμένη και σίγουρη σκλαβιά. Εάν θες να ζήσεις ελεύθερος, πρέπει να παλέψεις για την ελευθερία σου, γιατί αυτή τη στιγμή η ελευθερία έχει αφαιρεθεί από τη χώρα μας και από το λαό μας και πρέπει να την ανακτήσουμε. Και επειδή δεν τη βρήκαμε έτοιμη από τον ουρανό, η ελευθερία μας κατακτήθηκε μέσα από αγώνες, μέσα από ιστορικές αντιστάσεις και δημοκρατικούς αγώνες και κινήματα του λαού μας διαχρονικά, θα πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι έχουμε και μία ευθύνη απέναντι στους προγόνους μας που αγωνίστηκαν, που πολέμησαν, που επαναστάτησαν, που πάλεψαν, που αντιστάθηκαν και στους επόμενους, αυτούς που θα κληροδοτήσουμε τη χώρα αυτή. Και δεν επιτρέπεται να παραδώσουμε μια χώρα υπόδουλη. Πείτε μου κάτι, η Πλεύση Ελευθερίας θα έχει σχήματα, ψηφοδέλτια σε επερχόμενες ευρωεκλογές, ένα. Και κατά τη γνώμη σας, σε μια Ευρώπη που ούτως ή άλλως δεν συζητά. Δεν συζητά για το Brexit, δεν συζητά για τα κίτρινα γυλαίκα, δεν συζητά για την Ιταλία, για την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία. Ο νουκέστη αριθμός που δεν συζητά. Αλλά ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κυρίαρχο, ποιο οικονομικό μοντέλο ή η ίδια αυτή καθ' αυτή δημοκρατία που κατά πολλούς αυτοϋπονομεύεται
και μάλιστα θεσμικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φουντώνουν τα άκρα. Δηλαδή είναι μεικτό το ερώτημά μου. Πρώτον, θα μετέχετε στις ευρωεκλογές. Δεύτερον, κατά εσάς, ποιο είναι το κυρίαρχο ζήτημα? Θα μετέχουμε στις ευρωεκλογές με ψηφοδέλτιο της πλεύσης ελευθερίας, επίσημα, αυτόνομα, ανεξάρτητα, ζητώντας από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν και να μας ενισχύσουν και να συστρατευθούν μαζί μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μας, έχει αποδείξει ότι είναι το εντελώς αντίθετο από αυτό που διακηρυκτικά ευαγγελίστηκαν οι ιδρυτικές συνθήκες. Δεν είναι η Ευρώπη των λαών και των κοινωνιών, δεν εγγυάται την ευημερία των λαών και των κοινωνιών. Αντίθετα, έχει εξελιχθεί και συγκροτηθεί ως ένας μηχανισμός καταπίεσης, υποδούλωσης και κατάλυσης της δημοκρατίας. Ως τέτοιος πρέπει να διαλυθεί. Δεν συζητάμε εμείς σε ένα επίπεδο να διαλεχθούμε με αυτούς που έχουν καταλύσει τη δημοκρατία στη χώρα, με αυτούς οι οποίοι απέτησαν να παραβιαστεί η λαϊκή εντολή και να μην ψηφίζεται νόμος στη Βουλή αν δεν τον εγκρίνουν. Δεν συζητάμε με αυτούς που... με συγχωρείτε. Δεν συζητάμε με αυτούς που εκβίασαν τους Έλληνες και τους έλεγαν αν δεν ψηφίσεις ναι, δεν θα έχεις να φας, δεν θα έχεις φάρμακα, δεν θα έχεις να ζήσεις. Δεν συζητάμε, διότι αυτό είναι μία εντελώς ατελέσφορη και αδιέξοδη διαδικασία του να διαλέγεσαι με τον δυνάστη και με τον τύρανο. Αυτό λοιπόν πρέπει να αποτιναχθεί. Εάν πρέπει να υπάρξει μία Ευρώπη των λαών και των κοινωνίων, βεβαίως θα έπρεπε. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε μπορεί να λέμε, γιατί είναι μείζον υποκρισία, ότι μπορεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκδημοκρατιστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν έχει καμία προϋπόθεση για να εκδημοκρατιστεί. Ακόμα και η λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου δεν είναι μια πραγματικά κοινοβουλευτική λειτουργία, πέραν του γεγονότος ότι διαχρονικά οι ευρωεκλογές και συνολικά η διαδικασία συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε πάνω στην αποχή και πάνω στην πεπλανημένη αντίληψη ότι οι ευρωεκλογές δεν επηρεάζουν τίποτα γιατί η Ευρώπη δεν έχει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Αυτά δεν μας λέγανε επί δεκαετίες. Και έτσι σε όλες τις χώρες οι ευρωεκλογές έγιναν με ρεκόρ αποχής, ακόμα και συγκριτικό με τις εθνικές εκλογές. Ο λόγος λοιπόν που εμείς συμμετέχουμε στις ευρωεκλογές, μολονότι είμαστε αντίθετοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι για να καταγράψουμε κοινοβουλευτικά και δημοκρατικά αυτήν την αντίθεσή μας και για να παλέψουμε σε όλα τα πεδία, διότι βασική αρχή της πλεύσης ελευθερίας είναι ότι δεν εγκαταλείπουμε αφύλακτο κανένα πεδίο μάχης. Σκέφτεστε ότι θα είναι οι ευρωεκλογές που θα καταγραφεί μεγάλη άνοδος της άκρας δεξιάς, όπως περιγράφεται όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες ως ατζέντα, ότι θα είναι η άνοδος των άκρων, συμμερίζεστε αυτή την άποψη, ή είναι ένας μπαμπούλας για να ξεφύγουμε από την ουσιαστική συζήτηση? Νομίζω ότι τα άκρα είναι ήδη στην εξουσία, διότι η ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική που επιβάλλεται πάρα πολύ συχνά με φασιστικούς τρόπους και με φασιστικές μεθόδους, σίγουρα βρίσκει άλοθη και σίγουρα εργαλειοποιεί και αξιοποιεί τα, ας το πούμε έτσι, γνήσια φασιστικά και ακροδεξιά σχήματα για να παριστάνει τη δημοκρατική, ενώ δεν είναι, και αντίστροφα τα φασιστικά και ακροδεξιά σχήματα ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιποιούνται την υπεράσπιση της δημοκρατίας ακριβώς διότι συγκρούονται εντός εισαγωγικών και όντως το ίδιο σύστημα με μια βαθιά αντιδημοκρατική λειτουργία. Είναι πολύ προβληματικό να μιλούν στο όνομα της δημοκρατίας οι αρνητές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά αυτό έχει δύο πρόσωπα και δύο όψεις και πρέπει να τα δούμε και τα δύο καλά και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψουμε να παριστάνουν τους υπερασπιστές της δημοκρατίας αυτοί που την καταλύουν καθημερινά ή αντίστροφα να αντιποιούνται την υπεράσπιση της δημοκρατίας αυτοί που οραματίζονται την πλήρη κατάλυσή της. Κύριε Κωνσταντοπούλου, βεβαίως και δεν έχει γεωγραφικά χαρακτηριστικά ένα ευρωψηφοδέλτιο. Ωστόσο, πρέπει να σας ρωτήσω γιατί είναι με σταυρό.
Θα υπάρχει υποψήφιος ευρωβουλευτής από την Κρήτη και στην βέβαια, Πλεύση. Θα και υπάρχει. Βέβαια. Η Πλεύση Ελευθερίας θα κατέβει στις ευρωεκλογές με πολύ καθάριο ψηφοδέλτιο, με ανθρώπους οι οποίοι ένας προς έναν και μία προς μία συγκροτούν υποδείγματα μάχης και καθαρής στάσης στα πράγματα μέσα από τη δουλειά τους, μέσα από τη διαδρομή τους. Δεν είμαστε ένα κόμμα της ανακύκλωσης τελεχών, δεν είμαστε ένα κίνημα που προσπαθεί να μιμηθεί τα πολύ σάπια παραδείγματα που κατέστρεψαν τη χώρα. Αντίθετα, προερχόμαστε μέσα από την κοινωνία, προσκαλούμε τον κόσμο μέσα από την κοινωνία να ενδυναμώσει τη δράση μας, διαμορφωνόμαστε μέσα από τις δράσεις και τις παρεμβάσεις μας σε όλα τα επίπεδα και η εκπροσώπηση κάθε γωνιάς της χώρας και φυσικά της Κρήτης που έχει περίοπτη θέση στην διαμόρφωση και της ιστορίας της πατρίδας μας είναι αυτονόητη. Θέλω να σας πω ότι δυστυχώς έχει ατυχήσει πάρα πολύ η Κρήτη και σε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και σε υπουργική εκπροσώπηση. Είναι μάλλον ντροπιαστικά τα παραδείγματα που δυστυχώς εκμεταλλεύτηκαν την εμπιστοσύνη των συμπολιτών τους. Σκέφτομαι πολλούς και νυν υπουργούς και βουλευτές που παρέδωσαν τις ψήφους τους και εξαγοράστηκαν. Και ταυτόχρονα αυτά τα παραδείγματα δεν έχουν καμία σχέση με τους κριτικούς, με αυτό που πράγματι είναι η Κρήτη. Είναι ευθεία αιχμή πάντως για τρεις υπουργούς που διαθέτει η Κρήτη. Και πιο πολλούς. Και πιο πολλούς. Πείτε μου, κυρία Κωνσταντοπούλου, και μένω σε αυτό τον καμβά, αναρωτιέμαι πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος που, θητεύοντας ως πρόεδρος της Βουλής, συγκρότησε μια επιτροπή για το χρέος και άνοιξε και έναν διάλογο, όταν έχει υπόψη του ότι η χώρα εισήλθε σε μνημόνια με πάνω από, λίγο πάνω από το 120% στο χρέος επί του ΑΕΠ. Και κοντεύει στο 200%. Μάλιστα, είναι 190 κοντά τώρα. Αλήθεια, πώς αισθάνεστε σήμερα? Τι σκέφτεστε? Σκέφτομαι το ίδιο που σκεφτόμουν πάντα από όταν αποφάσισα να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις τη μάχη που πρέπει να δώσει η πατρίδα μας. Η επιβολή του χρέους είναι ένας μηχανισμός υποδούλωσης. Το χρέος έχει αποδειχθεί μέσα από τις εργασίες και τα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους ότι είναι παράνομο, ότι είναι αθέμητο, ότι είναι απεχθές, δηλαδή είναι επονίδιστο και ότι είναι μη βιώσιμο, και αυτά είναι τέσσερις όροι που λιδωρήθηκαν το 2015 με συγκεκριμένο στόχο, αλλά είναι νομική ορολογία διεθνής, η οποία νομιμοποιεί τη διαγραφή του χρέους. Όταν λοιπόν έχουμε αυτά τα επιχειρήματα και αυτά τα εργαλεία, είναι εγκληματικό οι κυβερνήσεις να μην τα χρησιμοποιούν, είναι εγκληματικό να μην διεκδικείται η διαγραφή του χρέους, αλλά αντίθετα να υπογράφουν φαρδιά πλατιά οι κυβερνώντες και την αποδοχή του παράνομου χρέους, αλλά και τη μετακύλησή του στα μωρά παιδιά. Γιατί αυτός ο μηχανισμός του χρέους οδηγεί στο να χρεώνεται κάθε παιδί που γεννιέται με την πρώτη του ανάσα 40.000 ευρώ. Και αυτό όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, το δίνω ως ένα πολύ καθαρό και ακραίο παράδειγμα, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα παιδί που δεν έχει πάρει ανάσα δεν μπορεί να χρωστάει ούτε μισό ευρώ, πόσο μάλλον 40.000 ευρώ. Αυτός ο μηχανισμός της υπερχρέωσης είναι μηχανισμός υποδούλωσης, είναι μηχανισμός που σε κάνει να μην μπορείς να πάρεις ανάσα, σε κάνει εξαρτημένο και ενδεή και υπόδουλο. Και η αποτείναξή του είναι ένα πρωταρχικό δημοκρατικό καθήκον. Πιστεύετε μετά τη δήλωση του κυρίου Ρέγκλινγκ, που επισήμως είναι ο δανειστής της χώρας, είναι, ας το πω έτσι τηρουμένο των αναλογιών, το Δέλτα Νιτάφ της Ευρώπης, μετά τη δήλωσή του ότι θα συνεχίσετε να έχετε υποχρεωτικώς υψηλά πλεονάσματα, καταραίει και η αφήγηση Τσίπρα και η αφήγηση Μητσοτάκη? Ο μεν ένας είπε περί διαπραγμάτευσης για το πλεόνασμα να το ρίξουμε τους επόμενους μήνες, ο κύριος Τσίπρας, και προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι τα υπερπλεονάσματα θα τα μειώσουμε και θα μειώσουμε τη φορολογία. Όταν ο δανειστής λέει η συζήτηση σταματά,
θα συνεχίσετε με υψηλά πλεονάσματα. Πιστεύετε ότι έχει σφυρίξει λήξη? Θα σας πω, θα σας απαντήσω όπως απάντησα στον κύριο Τούσκ που είπε το 2015 game over. Η Ελλάδα δεν είναι παιχνίδι και σαφώς δεν τελείωσε. Όμως, όσο παίζουμε με αυτούς τους όρους, είναι δεδομένο ότι θα βρισκόμαστε διαρκώς χαμένοι. Δεν είναι ζήτημα αφηγήματος, είναι ζήτημα βιώματος. Έχουν υπογράψει. Και ο Μητσοτάκης που έχει κυβερνήσει, δεν είναι αλήθεια ότι δεν έχει κυβερνήσει, έχει κυβερνήσει και πολύ σκληρά μνημονιακά. Και ο Τσίπρας έχουν αμφότερη υπογράψει για πλεονάσματα υψηλά, αλλά και συνολικά για μνημονιακή επιτήρηση και επικυριαρχία μέχρι το 2060. Έχουν υπογράψει για ρευστοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέχρι το 2114. Επομένως, χρειάζεται κανείς να φτάσει σε ερμηνείες, μπορεί απλώς να ανατρέξει σε αυτά τα κείμενα που έχουν αποδεχθεί. Τώρα, αυτά τα κείμενα έχουν διεθνές κύρος, συνταγματικό κύρος, δημοκρατικό κύρος? Όχι, δεν έχουν. Και αυτό, εμείς έχουμε τα εργαλεία, ένα από αυτά είναι τα πορίσματα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, έχουμε τα εργαλεία για να τα ακυρώσουμε. Πρέπει να πάρουμε και την εντολή για να τα ακυρώσουμε, την εντολή που έχει δώσει στο παρελθόν ο ελληνικός λαός μέσα από το δημοψήφισμα. Όσο για τον κύριο Ρέκλινγκ και για όλο αυτό το εγκληματικό συνδικάτο, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί συμμετέχοντες στο έγκλημα των μνημονίων. Μιλάμε για ένα διεθνές έγκλημα που στοιχειοθετείται ως διεθνές έγκλημα και ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας κατ' ελάχιστον. Αυτό το λέω και με την ιδιότητά μου της δικηγόρου και ειδικευμένη στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο. Για αυτό το διεθνές έγκλημα θα πρέπει να λογοδοτήσουν και θα πρέπει η διαδικασία αυτή να ξεκινήσει όταν με το καλό θα αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία, την πραγματική δημοκρατία στη χώρα μας. Πρώτη τελευταία μου ερώτηση στο σύντομο χρόνο, αλλά νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον ξεδιπλώντας και κρατώ την είδηση για τα σχήματα στις ευρωεκλογές. Πείτε μου λίγο για τα εθνικά. Ξέρετε ότι έχουν έρθει στην πρώτη γραμμή. Πολύ σύντομα, σήμερα που είμαστε στα πρώτα βήματα της Συμφωνίας των Πρεσπών, τι λέει η πλεύση Ελευθερίας και Ζωή Κωνσταντοπούλου, και κυρίως θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε να αναδύεται το νέο γεωπολιτικό παιχνίδι στην περιοχή, όπου η Τουρκία εξακολουθεί κατά την πάγια στρατηγική της, τώρα έχει και γαλάζια πατρίδα, αλλά κυρίως εμένα με ενδιαφέρει αν σας προβληματίζει και σας φοβίζει κάτι εδώ, στους δικούς μας χειρισμούς. Διτό, πείτε μου λίγο για τα εθνικά. Καταρχάς, για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών, εμείς ήμασταν από την αρχή ξεκάθαροι. Ήμασταν η μόνη δύναμη που βγήκε ξεκάθαρα εναντίον της οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης. Ήδη από το Γενάρη του 18, πριν από 14 μήνες. Από την αρχή είπαμε ότι διαπραγμάτευση για θέματα εθνικά δεν μπορεί να κάνει μία κυβέρνηση υποτελής. Τα εθνικά θέματα αφορούν το λαό και μπορεί να τα διαπραγματεύεται με λαϊκή εντολή μία κυβέρνηση που γνήσια εκπροσωπεί το λαό, όχι μία κυβέρνηση εντολοδόχος των δανειστών. Ήτανε προδιαγεγραμμένο και απολύτως προβλέψιμο ότι μία κυβέρνηση υποτελής και εντολοδόχος όπως η σημερινή κυβέρνηση ήτανε δεδομένο ότι θα συνύπτε συμφωνία επιβλαβή για τα εθνικά συμφέροντα και δυστυχώς υπέγραψε την χειρότερη δυνατή συμφωνία, αυτή με την οποία εκχωρεί εκείνα που κανείς ποτέ στο παρελθόν δεν τόλμησε να εκχωρήσει. Η συμφωνία είναι βεβαίως άκυρη και βεβαίως πρέπει να ακυρωθεί και ζητάμε την εμπιστοσύνη των πολιτών για να προβούμε σε ενέργειες ακύρωσης. Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η εξωτερική πολιτική στη χώρα από πρόσωπα ανίκανα, αστοιχείωτα και αδίστακτα, βεβαίως μπορεί να βάλει και ήδη βάζει τη χώρα σε μεγάλες περιπέτειες. Ως προς τις σχέσεις με την Τουρκία, συνολικά ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Παυλόπουλος έχουν επιτρέψει, ίσως δεν θα έπρεπε καν να το χρησιμοποιώ, έχουν επιτρέψει λοιπόν στον Ερντογάν να ανοίγει όλα τα κλειστά θέματα
και του στρώνουν το χαλί στην πραγματικότητα για να ανοίγει όλα τα κλειστά θέματα, είναι βαθιά προδοτικός. Σε σχέση με τις τελευταίες διατυπώσεις από πλευράς Τουρκίας, εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θέμα δεν είναι σημερινό, είναι θέμα δεκαετιών. Δεν είναι ποτέ δυνατόν, ενώ το διεθνές δίκαιο από δεκαετίες μας δίνει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Και ενώ ο ενιαέριος χώρος μας είναι ήδη στα 10 μίλια. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να διατηρούνται τα χωρικά μας ύδατα στα 6 μίλια, να διατηρείται δηλαδή αυτή η σοβαρή αναντιστοιχεία μεταξύ ενιαέριου χώρου και χωρικών υδάτων, διότι αυτή η αναντιστοιχεία είναι που προσκαλεί σε παραβιάσεις και αυτή η αναντιστοιχεία είναι που ουσιαστικά χρησιμοποιείται από πλευράς της Τουρκίας όλον αυτόν τον καιρό και τώρα πια και ρητά για να παραβιάζει τον εναέριο χώρο μας. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι είναι δείγμα μεγάλης ανανδρίας και μεγάλης δειλίας από πλευράς των κυβερνώντων, ότι στέλνουν τους πιλότους να δίνουν μάχη, μάχη ζωής και θανάτου και πολλοί από αυτούς να χάνουν τη ζωή τους για να υπερασπίζονται αυτήν την διαφορά 6 έως 10 ναυτικών μιλίων που το ελληνικό κράτος επισήμως δεν λύνει. Δεν κάνει δηλαδή την πράξη εκείνη με την οποία αυτή η αναντιστοιχεία θα εξομαλυνόταν, δηλαδή την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 10 μίλια. Επειδή φτάνουμε στο τέλος, έχω ένα υποερώτημα. Από τη δική σας εμπειρία θέλω να μου πείτε. Υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα μια κόντρα η οποία κρατάει μήνες τώρα. Είναι η κόντρα του άλλου του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κοτζιά, και του άλλου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Καμένου. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Το νέο επεισόδιο είναι ότι ο κ. Κοτζιάς είπε, ήξερε εξ αρχής ο συγκυβερνήτης Καμένος ότι πάμε σε συμφωνία με τις Πρέσπες, για τις Πρέσπες, με τις Πρέσπες μάλλον, αυτή είναι με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και απλά έκανε πως δεν άκουγε. Απαντά τώρα ο... Μην κουράζεστε, κύριε Σαχίνη. Είναι βέβαιο ότι ήξεραν όλοι εξ αρχής. Είναι βέβαιο ότι τα είχαν συμφωνήσει εξ αρχής. Είναι βέβαιο ότι κάνανε ανίερες συμμαχίες και συμφωνίες, κοιτώντας το εκλογικό και πολιτικό του συμφέρον και βάζοντας φυσικά το εθνικό συμφέρον και το λαϊκό συμφέρον, όχι απλώς τελευταίο, αλλά στον πάτο της θάλασσας. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ό,τι χειρότερο λέει ο ένας για τον άλλον ισχύει. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή αλληλοεκβιάζονται. Εξού και ο Μεν Τσίπρας δεν δημοσιοποιεί την επιστολή Κοτζιά. Ο Καμένος δεν προχωράει σε ειδικότερες αναφορές σε σχέση με την εξόφθαλμη συναλλαγή που έχει γίνει στο επίπεδο αυτό. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς που δεν κατάλαβε ότι εξαγοράστηκαν βουλευτές και στα Σκόπια και στην Ελλάδα. Αλίμονο. Ας αφήσουμε λοιπόν τις περιστροφές. Για εμένα είναι καθαρό. Εμείς το έχουμε πει καθαρά. Αν θέλουν να μου κάνουν μήνυση, εγώ δεν έχω βουλευτική ασυλία και δεν κρύβομαι πίσω από βουλευτικές ασυλίες. Εξάλλου, εμείς έχουμε ζητήσει να αρθεί συνολικά η βουλευτική ασυλία και αυτή η διαδικασία που δυστυχώς δεν λειτουργήσε χάριν προστασίας του πολιτεύματος και της δημοκρατίας, αλλά χάριν ασυδοσίας ενός πολιτικού προσωπικού που έκανε την πολιτική αξιόπινη δράση. Θα σας έλεγα ότι ατύχησε πολύ αυτός ο λαός, εκπροσωπήθηκε από τους χειρότερους και εξακολουθεί να εκπροσωπείται από τους χειρότερους, και επειδή ξέρω ότι έχουμε φτάσει και στην... και στο τέλος της εκπομπής και βλέπω ότι μου κάνουν και νοήματα ότι πρέπει να κλείσουμε για να σας αποχαιρετήσω. Ας φροντίσουν οι πολίτες αυτή τη φορά να διεκδικήσουν αυτό που αξίζουν. Ας μην πιστούν ότι τους αξίζει αυτή η διακυβέρνηση. Ας μην πιστούν ότι φταίνε εκείνοι για την προδοσία που υπέστησαν και ας διεκδικήσουν αυτό που πράγματι αξίζουν. Και εμείς είμαστε εδώ. Πείτε μου λοιπόν, πλεύση ελευθερίας. Κάποια στιγμή έρχονται οι εθνικές εκλογές. Με αυτό θα κλείσουμε. Το κυβερνητικό αφήγημα ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έφυγαν οι ΑΝΕΛ από τη μέση και συγκροτούμε ή επιχειρούμε ένα κέντρο-αριστερό προοδευτικό μέτωπο. Ανταπαντάει η Νέα Δημοκρατία, συγκροτούμε ένα μεγάλο κέντρο-δεξιό μέτωπο. Σας άκουσα πρόσφατα να λέτε ότι το κρίσιμο δεν είναι πια η γεωγραφία. Όχι ότι δεν υπάρχουν διαφορές,
αριστερά-δεξιά. Άλλο είναι το κρίσιμο. Έρχονται οι εθνικές εκλογές. Για την πλεύση ελευθερίας, ποιος είναι ο πύχης, ποιο είναι το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν εμείς, οι πολίτες. Εμείς, κοιτάξτε, αυτό που είναι κρίσιμο είναι οι πολίτες στις εκλογές αυτές να μην παραιτηθούν, να μην απόσχουν. Εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες καθαρά, όχι στο όνομα των παλαιοκομματικών διαχωρισμών της πολιτικής γεωγραφίας. Λέμε καθαρά, δεν κοιτάμε ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε μπροστά μαζί με την κοινωνία, κοιτάμε ολόκληρη την κοινωνία και την προσκαλούμε σε αυτή τη μάχη που πρέπει να δοθεί. Για να τη δώσουμε καθαρά, χωρίς να πατάμε σάπιο σανίδι και χωρίς να παίζουμε το παιχνίδι κανενός. Ο διαχωρισμός αριστεράς και δεξιάς, αν είχε ένα νόημα, αυτό έχει ούτως ή άλλως χαθεί. Η έννοια της αριστεράς ούτως ή άλλως δολοφονήθηκε από τον Τσίπρα. Το διακύβευμα του σήμερα δεν είναι η αναστήλωση της αριστεράς. Η πρόκληση και η ευθύνη του σήμερα είναι η ανάσταση και η ανάταξη της κοινωνίας. Διότι στα συντρίμμια μιας κοινωνίας καμία αριστερά και καμία δεξιά και συνολικά καμία δύναμη δεν μπορεί να οικοδομηθεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε, εκτάκτως στις αντιθέσεις. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς φίλες και φίλοι. Καλό σας βράδυ.